κύριε συνάδελφε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μείνω, σας παρακαλώ βάλτε μου το χρόνο, θα μείνω στα όρια του χρόνου μου. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι λόγω της διαδικασίας έτσι όπως έχει εξελιχθεί, αυτή τη στιγμή είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κάτω στην Ολομέλεια. Οι χρόνοι πιέζουν για τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και δυστυχώς η διοργάνωση των τελευταίων εβδομάδων της κοινοβουλευτικής δουλειάς έχει υπάρξει ιδιαίτερος πιεστική και πάλι δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Χθες δεν μπόρεσα για τους ίδιους λόγους να ακούσω και την ακρόαση φορέων, η οποία είναι μια σημαντική διαδικασία, και κατά συνέπεια στην τρίτη συνεδρία της Επιτροπής, η οποία είναι αμέσως μετά, για όποιον δεν άκουσε την ακρόαση φορέων να μην μπορεί να πει τίποτα, δεν έκανα κανένα σχόλιο σε σχέση με όσα ακούσαμε από τους φορείς. Θα κάνω τώρα κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με αυτά και θα προσθέσω και δύο σημεία επιπλέον για πράγματα που θα ήθελα να προσθέσω σε όσα είπαμε στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Η γενική μας θέση για το νομοσχέδιο που προτείνεται είναι ότι δεν επιτυγχάνεται με αυτό κάποια απομείωση της παραχώρησης εθνικής κυριαρχίας, η οποία πραγματοποιήθηκε όταν ιδρύθηκε το Υπερταμείο το 2016. Παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας ήταν κάτι που είχε πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τότε, ο κύριος Μητσοτάκης, όταν ήταν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι κάτι κοινώς αναγνωρισμένο και διακομματικά και από την ίδια την κυβέρνηση ότι η ύπαρξη του υπερταμείου συνιστά κάτι τέτοιο, έναν θεσμό ο οποίος μειώνει την εθνική κυριαρχία. Οι αλλαγές που έχουν προταθεί από το νομοσχέδιο για τη λειτουργία του υπερταμείου όχι μόνο δεν αλλάζουν αυτό το καθεστώς, αλλά στην πραγματικότητα το επιβεβαιώνουν από πολλές απόψεις. Η εσωτερική δομή του υπερταμείου, έτσι όπως διαμορφώνεται μετά την απορρόφηση του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ και του ΤΑΙΠΕΔ, είναι όχι μόνο αρκετά παρόμοια με αυτή που υπήρχε πριν, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει και πολύ νόημα, είναι δυσλειτουργική. Για παράδειγμα, στην ακρόαση φορέων χθες, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, ο κύριος Δημητριάδης, είπε ότι παρά το γεγονός ότι το νομοσχέδιο προβλέπει απορρόφηση του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ στο αναδιαρθρωμένο υπερταμείο, είπε ότι το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι ανεξάρτητος, αυτά ήταν τα λόγια του, σε σχέση με το πώς λειτουργεί το υπερταμείο. Και είναι ασαφές κατά πόσο τελικά θα απορροφηθεί εντελώς το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ μέσα από την δομή. Άλλο ένα ζήτημα που προέκυψε από την ακρόαση φορέων χθες και για το οποίο γνωρίζω μερικά πράγματα διότι ήμουν εισηγητής στο σχετικό νομοσχέδιο, είναι το γεγονός ότι το υπερταμείο τώρα θα είναι μέτοχος σε έναν καινούριο θεσμό του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, τον περιβόητο ΕΛΚΑΚ. Αυτό είναι ένα ελληνικό κέντρο αμυντικής καινοτομίας και θα διαχειρίζεται απόρριτα στοιχεία που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας και την καινοτομία στο πεδίο της εθνικής άμυνας. Αυτά το ΕΛΚΑΚ. Το υπερταμείο, με βάση το νόμο που ψηφίστηκε πριν από μερικούς μήνες, θα έχει συμμετοχή 33% στον ΕΛΚΑΚ. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι η συμμετοχή του υπερταμείου με ποσοστό 33% στον ΕΛΚΑΚ θα γίνει, προφανώς υποθέτουμε, στο πλαίσιο του επενδυτικού ταμείου που ιδρύεται από το υπερταμείο, γιατί εδώ έχουμε μια νέα επένδυση. Αλλά με οποιοδήποτε τρόπο και να γίνει αυτή η συμμετοχή, υπάρχει το εξής προβληματικό. Το επενδυτικό ταμείο, το οποίο ιδρύεται κάτω από το νέο φορέα ή τον αναδιαρθρωμένο φορέα, θα πρέπει να έχει, σύμφωνα με το άρθρο 19, λέει, σε αυτό δύναται να συμμετέχει ο εκπρόσωπος που ορίζεται από κοινού, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας στο Διοικητικό Συμβούλιο του υπερταμείου. Με άλλα λόγια, θα υπάρχει εκπρόσωπος στο υπερταμείο, ο οποίος θα διορίζεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, γνωρίζουμε από άλλο άρθρο, το άρθρο 9, ότι το πενταμελές Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης του Υπερταμείου και αυτό μπορούν τα μέλη του να πάβονται με πρωτοβουλία από κοινού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ESF, δηλαδή θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το υπερταμείο, αυτός ο αναδιαρθρωμένος θεσμός, θα συμμετέχει σε προγράμματα
τα οποία αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας. Καταλαβαίνετε δηλαδή πώς έχει αναδιαρθρωθεί αυτός ο θεσμός με τρόπο που να φέρνει την Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθείαν στην καρδιά ενός θεσμού που ασχολείται με την αμυντική καινοτομία στη χώρα. Πόσο δηλαδή πιο εμφανής ή εξόφθαλμη διείσδυση στα πιο άδυτα στοιχεία του κράτους και της εθνικής κυριαρχίας θα μπορούσε να υπάρξει. Θα ήθελα τέλος να προσθέσω ότι εκτός από τα προβλήματα αυτά, τα οποία δείχνουν ότι η εξάρτηση της χώρας από τους δανειστές συνεχίζεται, αναφέραμε και στις προηγούμενες συνεδριάσεις προβλήματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις μέσα στις θυγατρικές επιχειρήσεις του υπερταμείου, ιδίως σε σχέση με τα άρθρα 27 που αφορούν τα πειθαρχικά συμβούλια, καθώς και το άρθρο 30 που σχετίζεται με τη διαμόρφωση του εσωτερικού κανονισμού του υπερταμείου. Και συνολικά, και θα κλείσω με αυτό το σχόλιο, έχουμε την αίσθηση ότι το υπερταμείο, για να δημιουργηθεί η ψευδεπίγραφη εντύπωση ότι μετατρέπεται σε έναν επενδυτικό φορέα, ενώ στην πραγματικότητα συνεχίζει να είναι ένας φορέας που σχετίζεται με τα μνημόνια και τις δανειακές υποχρεώσεις που έχει η χώρα απέναντι στους δανειστές της, για να δημιουργηθεί αυτή η ψευδεπίγραφη εντύπωση ότι είναι ένας επενδυτικός φορέας, η εσωτερική του δομή πάβει πλέον να έχει ξεκάθαρο νόημα. Είναι ένα συνοθήλευμα από διαδικασίες και αντιφατικές, αν θέλετε, αντιφατικούς ρόλους, οι οποίοι δεν οδηγούν σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα για το ρόλο του και την προοπτική του. Η στάση μας γενικά απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο είναι ιδιαιτέρως επιφυλακτική. Και βεβαίως θα ήθελα εδώ να πω ότι η άποψη κάποιων εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, ιδίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ακούσαμε νωρίτερα τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι μετά το τέλος του Τρίτου Μνημονίου δεν θα υπήρχε, το υπενήχθηκε αυτό, δεν θα υπήρχε λόγος να υφίσταται το υπερταμείο. Μα φοβάμαι πάρα πολύ ότι όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ίδρυσε το υπερταμείο το 2016, φρόντισε ούτως ώστε το διοικητικό του συμβούλιο να έχει πενταετής θητείες, δηλαδή το προέβλεπε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, οι οποίες μάλιστα το όριο σε αυτές ήταν να μην ανανεώνονται παρά μόνο μία φορά. Με άλλα λόγια, το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, έτσι όπως το φαντάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016, ήταν να έχει δεκαετή θητεία τουλάχιστο και περισσότερο. Συνεπώς είναι λιγάκι υπερβολικό να ακούμε από την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έχει τεράστιες ιστορικές ευθύνες για την ίδρυση του υπερταμείου, να υιοθετεί επιχειρήματα του τύπου ότι οι θεσμοί αυτοί δεν χρειάζονται πλέον, με βάση το πώς αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση, όταν ήταν κυβέρνηση, είχε συλλάβει το τρίτο μνημόνιο. Εμείς φοβόμαστε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τεράστιες ευθύνες, διότι το υπερταμείο το ίδρυσε με σκοπό να μείνει για πάρα πολλά χρόνια στη χώρα και να εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο ρόλο για λογαριασμό των δανειστών, ο οποίος υπονομεύει την εθνική ανεξαρτησία και την αναπτυξιακή προοπτική της οικονομίας, και συνεπώς θεωρούμε ότι οι κριτικές αυτές γίνονται εκ του ασφαλούς και με πολύ λαϊκιστική προσέγγιση. Η δική μας άποψη είναι ότι το υπερταμείο παίζει έναν ρόλο τον οποίο δεν έπρεπε να παίζει εξ αρχής, και η πλεύση ελευθερίας, επαναλαμβάνω, έχει εναντιωθεί από το ξεκίνημα σε όλο το μνημονιακό καθεστώς που έφερε αυτούς τους θεσμούς, και επομένως δικαιούμαστε να λέμε ότι αυτοί οι θεσμοί δεν έχουν ρόλο να παίξουν στην μελλοντική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.